ένας άνθρωπος που είναι απέναντί σου ή ένας συνεργάτης σου ή ένας φίλος σου είναι λίγο, μπορεί να μην σε συμπαθεί τόσο πολύ. Νομίζω ότι διαισθανόμαστε πολλές φορές οι άνθρωποι από τον τρόπο που μας χαιρετάει, κάποιος που μας κοιτάει την πρώτη φορά. Πώς αντιδράς, προσπαθείς να τον κερδίσεις ή όχι, δεν σε ενδιαφέρει? Αν πρέπει να συνεργαστώ και νιώθω ότι υπάρχει μια δυσκολία, το αφήνω να πάει από μόνο του, να καταλάβει σιγά σιγά και ο άλλος και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ένας που εξ ορισμού δεν με συμπαθεί, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχει συμβεί όμως κάποιος... Δηλαδή, αν δουλέψω με τον Πέτρο, σου λέω έτσι, και πες ότι ο Πέτρος κάπως έχει ακούσει κάτι για μένα, δεν είναι και πολύ σίγουρος αν τελικά είμαι καλό παιδί αυτό που φαίνεται, τον αφήνω μέσα στη δουλειά και εγώ θέλω να το γνωρίσω καλύτερα. Δεν μπορώ εξ ορισμού να λέω, α, αυτός δεν μου κάνει. Πάντως, στο συνάφι, δεν νομίζω ότι λέγονται άσχημα πράγματα για τον Αντώνη. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι περίεργο. Τίποτα δεν έχω ακούσει βασικά περίεργο. Τίποτα, ποτέ. Συνάδελφοι σε αγαπάνε. Νομίζω ναι, και εγώ τους αγαπάω. Νομίζω σε αγαπάνε. Δηλαδή αυτό που λένε ανταγωνισμός, αυτό το χώρο δεν το έχεις νιώσει ποτέ? Ποτέ. Τη σύγκρουση την αποφεύγεις? Δηλαδή αν έρθεις μπροστά σε γεγονότα τα οποία κάποιοι θα μπορούσαν να συγκρουστούν. Δουλεύεις με κάποιον, ο οποίος ξαφνικά δεν φέρεται καλά. Θα συγκρουστείς ή θα προσπαθείς διπλωματικά να το λύσεις? Προσπαθώ και διπλωματικά, αλλά μα χρειαστεί, έχω παίξει και μάπες. Α, έχει παίξει και μάπες. Και στη δουλειά? Ναι. Και μετά... Έχει χρειαστεί που έχει κλείσει η αυλαία και έχει πέσει ξύλο. Wow. Είσαι έτσι της επίδυσης? Όχι, δεν είμαι καθόλου. Καθόλου δεν είμαι. Προσπαθώ με πολύ καλό τρόπο. Μπορώ να το κάνω μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Αλλά όταν ο άλλος, ας πούμε, σου λέει μόλις τελειώσει η παράσταση, θα τα πούμε έξω. Ω Παναγία. Εκεί λίγο πέφτουν οι μάπες στο διάλειμμα. Μου έχει τύχει. Μία φορά. Σε τόσα χρόνια καριέρας, ναι. 25-26 χρόνια. Μου έχει τύχει και αυτό. Όλα σου τυχαίνουν. Σε αυτή τη δουλειά τα βλέπεις όλα.